υπογράφουν μία επιστολή υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής και τους λόγους αλλά και τα επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα μας αναπτύξει ο κύριος Κλέωνας Γρηγοριάδης, είναι διάσημος ηθοποιός, πρωταγωνιστείτε και σε σύριαλ του Μέγκα, κύριε Γρηγοριάδη, τη δικαίωση. Καλησπέρα, κυρία Σαραπούλη. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν και τη δική σας γνώμη και άποψη, γιατί υπογράψατε αυτή την επιστολή υποστηρίζοντας ότι το όχι θα μας βοηθήσει για μια καλύτερη συμφωνία την επόμενη μέρα και θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική μας θέση. Είναι σχεδόν αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου φανερό και αυτονόητο, ότι όταν κανείς έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους πίσω του, αντί για ένα υπουργικό συμβούλιο, είναι πιο ισχυρός διαπραγματευτής. Αυτό είναι το πρώτο σύλλογο της απάντησης. Το βασικό πράγμα δηλαδή, που έχει να πει κανείς πάνω σε αυτό. Απλή λογική λέει ότι είναι καλύτερα να είμαστε, να έχεις ένα λαό μαζί σου παρά να είσαι μόνος όταν διαπραγματεύεσαι. Η εντολή που είχε η κυβέρνηση αυτή, της οποίας εγώ δεν είμαι ούτε κομματικό μέλος, δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ παρά μόνο την τελευταία φορά που ήταν ζήτημα εθνικής σωτηρίας, κατά τη γνώμη μου, και το έκανα. Δεν είμαι ενταγμένος δηλαδή σε αυτό. Είναι μια κυβέρνηση που είχε λαϊκή νοπή εντολή βεβαίως, αλλά την εξήγησε, όπως ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο με κάλυψε τελείως και στα διαγγέλματά του αλλά και στις συνεντεύξεις που έδωσε. Εξήγησε την προσπάθεια να πραγματοποιήσει την εντολή. Αυτή η λαϊκή εντολή, όπως ξέρετε, είχε δύο πράγματα που είναι ελαφρώς συγκρόμενα στην οτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας. Δηλαδή, είχε το να μην συνεχιστεί μια υφασιακή πολιτική αδιέξοδη που θα μας οδηγούσε στο μηδέν στο πουθενά και ταυτοχρόνως να παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ. Αυτό το πράγμα που σάξει, κατά τη γνώμη μου, ο Πρωθυπουργός με μανία και με σχεδόν κόντεψε να τα δώσει να μην υπάρχει βιολογικά πια για να το πετύχει, φάνηκε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει ή να είναι άτιμος, όπως ήταν άτιμοι όλοι μέχρι τώρα Πρωθυπουργοί από το που γεννήθηκα και σας ενημερώνω ότι είμαι μόλις μισού αιώνος. Άρα, κύριε Γρηγοριάδη, έτσι όπως το θέτετε. Θα τελειώσω. Αμέσως τελειώσω. Ναι. Θα έπρεπε ή να είναι εξίσου άτιμος με όλους τους πρωθυπουργούς που μας κυβέρνησαν μέχρι τώρα, ή θα έπρεπε να είναι έντιμος. Αυτό μας ξενίζει λίγο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει την εντιμότητα σε αυτή τη χώρα, ιδίως από τους πολιτικούς, και να πει: εγώ δεν τα καταφέρω να συνδυάζω αυτά δύο που θέλετε. Θα πρέπει τώρα πια να με βοηθήσετε να είμαστε λίγο πιο καθαροί. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι και θα παραμείνουμε στο ευρώ, με ασφάλεια σας το λέω μεγάλη, γι' αυτό και όλοι ζητάνε να μην ψηφίσουμε. Αν προσέξετε, οι ξένοι πια δεν λένε ψηφίστε ναι, όλοι συντεταγμένοι όπως κάναν, λένε μην ψηφίσετε καθόλου, θα τα βρούμε. Ας τα βρούμε με κάποιο τρόπο. Δεν λένε ακριβώς έτσι, λένε αντιθέτως ότι το αλλά ανεξαρτήτως από το τι λένε οι ξένοι. Αυτό είναι τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό. Εμείς μιλάμε εδώ πέρα, έχουμε ένα δημοψήφισμα, δεν έχει σχέση με κόμματα όπως είπατε, είναι κάτι υπερκομματικό αυτή τη στιγμή. Είναι μια επιλογή για το μέλλον της χώρας, κάτι τελείως διαφορετικό, όπου θα έπρεπε και οι πολίτες να καταλάβουν τι συνέπειες θα έχει η επιλογή τους. Εσείς λοιπόν είπατε ότι. Να σας ρωτήσω και μου απαντάτε, γιατί σας άκουσα τόση ώρα και ομολογώ ότι συμφωνώ με την άποψή σας ότι είναι δύσκολο να συνδυαστεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που είναι υφεσιακή όπως τα μέτρα, τα επώδυνα που ζητούν από την Ελλάδα να λάβει για άλλη μια φορά η Ευρώπη μαζί με την παραμονή στο ευρώ. Εσείς δηλαδή πιστεύετε. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, εάν επικρατήσει το όχι στο δημοψήφισμα, θα έχει εντολή ακόμα και για έξοδο από το ευρώ? Όχι βέβαια. Ο Πρωθυπουργός δεν θέλει. Μα είπατε ότι είναι δύσκολο να συνδυαστεί η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με μια υφεσιακή πολιτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η υφεσιακή πολιτική. Και κυρίως είναι διαλυτική για την Ευρωζώνη η υφεσιακή πολιτική. Άρα λέτε θα πιστούν οι Ευρωπαίοι αυτή τη φορά? Έχουν ήδη πιστεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι φανερά πανικόβλητοι και προσπαθούν να μας τρομάξουν. Έχω να πω όμως και κάτι ακόμα. Μια αυτό από πού το συνάγεται, συγγνώμη, μπορείτε να μας εξηγήσετε ότι είναι πανικόβλητοι? Από το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο να προβαίνουν σε δηλώσεις. Προβαίνουν σε κατάπτυστες δηλώσεις, δηλώσεις ομοίης παρέμβασης στα πράγματα της Ελλάδος. Κατάπτυστες, χιδαίες θα έλεγα δηλώσεις. Και αυτό το πράγμα γίνεται συστηματικά, συντεταγμένα από όλους τους θεσμούς, από όλους τους εταίρους, από όλους τους υπουργούς εξωτερικών. Είναι φως φανάρι ότι το διακύβευμα τελικά του δημοψηφίσματος δεν είναι κανένα άλλο από το αν εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε για τις τύχες μας ή όχι. Περί αυτού πρόκειται. Και θα πρέπει. Μπορούμε να πούμε άνετα από αύριο ότι έχουμε χούντα. Θέλετε να κάνουμε χούντα? Κάνουμε μια ωραία χούντα. Και αποφασίζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Τον ξαναβγάζουμε ή τον εκραναστένουμε. Αν έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι κιόλας. Καλά, αυτό που λέτε τώρα όμως δεν έχει καμία βάση. Δεν επιθυμεί κανείς. Λέω ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες οι λαοί θα πρέπει να συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι φανερό ότι όλοι οι θεσμοί της Ευρώπης συντεταγμένα προσπάθησαν να αναιρέσουν αυτό. Το αναφέρεται το δικαίωμά μας. Και δεν θα κάτσουμε να μας τα αφαιρέσουν. Επίσης, γράφουμε τις ευκαιρίες, να έχουμε στο Μέγκα να πω ότι η συμπεριφορά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είναι αήθιστα, χρησιμοποιήσω τη λέξη πολύ ήπια, για να μην πω κάτι πιο βαρύ,
Ναι, είναι αυτή τη στιγμή μιλάτε αυτό. Σε έναν από αυτούς, θέλω να σας θυμίσω. Ναι, και καταλαβαίνω ότι είσαι αναγκασμένοι, μια και είμαι και ένας αναγκασμένοι, ενώ δίνουμε βήμα σε όλους και αυτή τη στιγμή διατυπώνεται και στις στιγμές. Έχετε την αίσθηση ότι δίνετε ισότιμο βήμα σε όλους? Έχετε την αίσθηση εσείς, σαν δημοσιογράφος, είστε νέα κοπέλα, δεν είσαστε κανένας μεγάλος άνθρωπος. Κύριε Γρηγοριάδη, θα έχετε δει πάντως. Έχετε την αίσθηση ότι δίνετε το ίδιο βήμα στη μία άποψη και στην άλλη? Αυτή είναι η αίσθηση. Εμείς φιλοξενούμε προσωπικά εδώ στο Μέγκα όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα κανάλια. Έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι στο ζύγι είστε εντάξει, έτσι? Εσείς είστε εντάξει στο ζύγι σας? Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το Μέγκα, κύριε Γρηγοριάδη. Γενικά για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ, κύριε Σαραφόγλου. Για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ. Εσείς πού μιλάτε αυτή τη στιγμή, δεν μιλάτε σε εμάς? Βεβαίως μιλάω. Αυτό είναι, δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να δούμε πόσοι μιλήσαμε την άποψή μου σε εσάς σήμερα και πόσοι μιλήσαμε την αντίθετη άποψή σε εσάς. Ξέρετε καλά. Με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι. Α, σοπάτε! Σοπάτε! Όλες οι κοινωνικές ομάδες που εσείς προβάλλετε τάσσονται υπέρ του ναι. Νομίζω τώρα γίνεστε λίγο άδικος, κύριε Γρηγοριάδη. Εάν θέλετε πάντως. Επειδή έχετε ακριβώς. Εσείς πώς ξέρετε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες. Με συγχωρείτε. Μπορείτε να μην αναλώσετε αυτή την ευκαιρία που σας δίνουμε σε μία αντιπαράθεση μεταξύ μου και εσάς. Διότι θα ήταν κρίμα να αναλωθεί αυτός ο χρόνος, όπως λέτε, σε αυτό το πράγμα. Εμείς οι δύο δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, κύριε Γρηγοριάδη. Ο κόσμος θα έπρεπε να μάθει λοιπόν και για εσάς την άποψή σας υπέρ του όχι, γιατί το στηρίζετε, και να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά όχι να αναλώνεται ο χρόνος σε μια αντιπαράθεση μεταξύ μας που είναι άνευ ουσίας. Θα το αναλώσω τελικά όπως θέλω εγώ. Να σας εξηγήσω λοιπόν. Πρέπει να στήσουμε όχι κυρίως για να φύγει η χούντα της ιδιωτικής τηλεόρασης από την Ελλάδα. Να σηκωθεί και να φύγει, να το μαζέψει και να πάει από εκεί που είσαι. Χούντα είναι που αυτή τη στιγμή είστε και λέτε την άποψή σας, κύριε Γρηγοριάδη. Όλη αυτή τη χειδαιότητα, όλη αυτή την τρομολαγνία, όλη αυτή τη φοβερή χειδαιότητα που συντεταγμένα... Τρομολαγνία είναι να περιμένει κάποιος στην ουρά άνθρωπος ηλικιωμένος. Κύριε Γρηγοριάδη, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Και είστε ένα τόσο γνωστός, αγαπητός ηθοποιός και λέτε τέτοια πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε και δύο ώρες πάνω στον άλλον συνεχώς, δεν έχει νόημα. Εγώ λέω ότι... Αυτό εσείς λέτε ότι διαστρεβλώνουμε μια εικόνα. Ο άνθρωπος που περιμένει, ηλικιωμένος, στη σειρά για να πάρει ένα μέρος σύνταξής του, είναι διαστρέβλωση εικόνας. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι συγγνώμη. Κάθε φορά που δίνω συντάξει δεν υπάρχουν. Εκτός και αν θέλετε να πείτε ότι εμείς βάλαμε τους συνταξιούχους να περιμένουν στη σειρά να πάρουν τα χρήματα. Πριν το μνημόνιο. Πρώτου μνημονίου. Πριν από 6 χρόνια. Κάθε φορά που μοιράζονται συντάξεις δεν υπήρχαν δωρεάν. Με συγχωρείτε. Καταρχάς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τώρα απευθύνεστε σε μένα και δεν θα κουβαλήσω τις αμαρτίες κανενός. Εδώ πέρα μιλάμε και καταλαβαίνετε ότι μου λέτε ότι ο άνθρωπος που στέκεται στην ουρά για να πάρει ένα τμήμα της σύνταξής του είναι κάτι που εμείς παρουσιάζουμε και όχι κάτι που γίνεται. Αυτό που λέω είναι ότι αφού πήγαν οι πρώτοι που όλοι πανικοβλήθηκαν, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πανικοβλήθηκαν, δεν το αμφισβητώ αυτό καθόλου. Και έχουν το δικαίωμα να πανικοβάλλουν, έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν ναι, έχουν δικαίωμα να κάνουν θέλει. Φυσικά. Λέω όμως ότι. Ποιο σα το στέρισε αυτό? Διονγκώθηκε ιδιαίτερα από την ελληνική τηλεόραση. Και ο οποίο δεν το βλέπει αυτό, δεν θέλει να το δει. Αυτό σα λέω, κύριε Σαραφόλου. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Πραγματικά τσίπουσα τη φωνή μου και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Αλλά αυτό που λέω είναι. Δεν είναι έτσι, κύριε Γρηγοριάδη, και δεν είναι ο τόνο σα, γιατί εδώ έχουμε τόση ώρα, πάρα πολύ ώρα, αν με ενημερώσουν οι συνάδελφοι πόση ώρα μιλάτε. Και ναι, δεν νομίζω ότι πρόκειται περί χούντας, γιατί οι κατηγορίες που είπατε είναι βαριές. Αν ήμασταν χούντα, όπως λέτε, δεν θα είχατε τόσο χρόνο να πείτε τις απόψεις σας. Και σας ακούμε και πολύ προσεκτικά τόση ώρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτές τις προσβολές είναι αδύνατο να τις δεχθούμε. Όχι, θα τις δεχτείτε, θέλετε ή δεν θέλετε. Και θα σας πω και πώς θα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τις δεχθούμε. Με συγχωρείτε, αλλά με προσβάλλετε προσωπικά και δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κλείνετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με προσβάλλετε. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.